αληθικού αυτού έργου που αποκαλύπτει όλη την ικανότητα των Μυκηναίων να εκμεταλλεύονται και την τελευταία σταγόνα νερού του οποίου είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη. Το έργο αυτό, το οποίο εκτείνεται επάνω σε όλο το λόφο, πρέπει να εκάλυψε ένα φυσικό ανέβρισμα νερού, γιατί ήδη από την πρωτοελλαδική περίοδο, δηλαδή από το 2300 περίπου π.Χ., υπήρχε πρωτοελλαδικός οικισμός, επάνω στον οποίο οι Μυκηναίοι, όταν έκτισαν αυτό το μεγαλυθικό έργο, έστησαν φυλάκιο για να φρουρούν το πολύτιμο υγρό, το νερό. Το όνομα της Ιδρέας προήρθε ακριβώς από αυτό το έργο. Ο ναυτικός, ο απλοϊκός ναυτικός, ο οποίος περνούσε ανοιχτά από αυτό το πέλαγος, ήξερε ότι εδώ μπορούσε να βρει νερό. Τα κεφαλόβρυσα οδηγούσαν το νερό. Δεν πρέπει να φανταστούμε ότι υπήρχαν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό το λίγο νερό που έβγαζε ο βράχος μέσα από φυσικούς αγωγούς και από εδώ έπεφτε μέσα σε μικρές δεξαμενές οι οποίες το κρατούσαν και από το οποίο αρδεύονταν τα πλοία που ερχόντουσαν και παίρναν το νερό μέσα σε πίθους ή σε άλλα μέσα. Το υδραγωγείο στον Άγιο Νικόλαο της Ίδρας πρέπει να ενταχθεί στα μεγάλα τεχνικά έργα της εποχής, όπως τα γνωρίζουμε από διάφορες θέσεις στην Αργολίδα. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται οι κυκλόπιες οχυρώσεις βέβαια των Μυκηνών της Τύρινθος και της Μηδέας, το μυκηναϊκό φράγμα κοντά στην Ακρόπολη της Τύρινθος, οι υπόγειες κτιστές δεξαμενές νερού των Μυκηνών και η διπλή της Τύρινθος και ακόμη οι γέφυρες οι μυκηναϊκές, δύο-τρεις σώζονται σε καλή κατάσταση στην Αργολίδα και μερικά ακόμη έργα. Αυτό το μυκηναϊκό μνημείο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, θα έλεγα, για το νησί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας από τους τρεις σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Οι άλλοι δύο σημαντικότεροι, κατά την κρίση μου βέβαια, είναι η Ακρόπολη της Χόριζας στον Βλυχό και η θέση της Επισκοπής. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς νομίζω ότι θα πρέπει σύντομα να αρχίσει μια συστηματική αρχαιολογική έρευνα του ερειπιώνα αυτού, να γίνει πρώτα μια αποτύπωση των ορατών ερειπίων και στη συνέχεια να γίνει μια συστηματική ανασκαφή. Και θα ήθελα να προσθέσω ακόμη κάτι, ότι με την αναγνώριση αυτού του μεγάλου υδραγωγείου της Μυκηναϊκής εποχής στον χώρο αυτό, φωτίζεται, μπορούμε να πούμε, και το αρχαίο όνομα του νησιού που το ξέρουμε από τις πηγές, το όνομα Ιδρέα. Ο πληθυσμός της Μυκηναϊκής Ιδρέας ήταν κυρίως ποιμενικός. Ήταν οι τραχείς, ορεσίδι, ιδρίωπες, ιδόλοπες, που είχαν μεταναστεύσει κατά τον 14ο π.Χ. αιώνα από τις πλαγιές της Πίνδου στις πεδιάδες και τα νησιά της νοτιοανατολικής Αργολίδας. Σε πολλά σημεία της ορεινής περιοχής της Ίδρας και στα παράλια υπήρχαν πηγές και πηγάδια από όπου ανέβλιζε πολύτιμο νερό για τους βοσκούς και τα κοπάδια τους. Έτσι το αρχαίο όνομα της Ίδρας, η Ιδρέα, δηλαδή το νησί με τα νερά, έβρισκε την επιβεβαίωσή του σε κάθε βήμα. Τα νερά χάθηκαν με την πάροδο του χρόνου και τους σεισμούς, όμως μέχρι και σήμερα μερικά πηγάδια δείχνουν τη θέση των αρχαίων πηγών. Σε νευραλγικά σημεία των ορεινών περασμάτων, οι βοσκοί ανοίγυραν οχυρούς οικισμούς, όπως στην Επισκοπή και στο Κλιμάκι, αλλά και πάνω στα υπολείμματα πρωτοελλαδικής εγκατάστασης στον Κάστελα, ύψωσαν αναλυματικούς τείχους για τη στήριξη δρόμου από όπου περνούσαν τα κοπάδια για να κατέβουν από το οροπέδιο της Νάργας στην παραλία της Καστέβας. Διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο των δριόπων της Μυκηναϊκής Ιδρέας φαίνεται να ήταν ο λόφος της Χόριζας, στην ακτή του Βλυχού. Ο λόφος αυτός, που κρύβει ακόμη πολλά από τα μυστικά του, συμπυκνώνει την ιστορική συνείδηση της Ίδρας. Ο λόφος της Χόριζας είναι ένας κονικός λόφος, ο οποίος έχει υψόμετρο περίπου 101 μέτρα. Στη βόρεια και υπιότερη πλαγιά του
Πολύ έγκαιρα εντοπίστηκε ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ήδρας. Οι αρχαιολόγοι Φρίκενχάους και Μίλλερ πρώτοι μιλούν για την ύπαρξη Μυκηναϊκής Ακρόπολης και περισυλλέγουν κεραμική της Μυκηναϊκής εποχής έως και τους ελληνιστικούς χρόνους. Αργότερα ο Τζέιμσον εντοπίζει ίχνη κυκλικού τείχους περί το μέσον περίπου του λόφου και πολλά αναλύματα στην βόρειο-ανατολική πλευρά. Και τέλος η Έγκατζη Μιχάλη αργότερα περισυλλέγει κεραμική της ιστορελλαδικής τρία περίοδου αλλά και άλλων περιόδων της γεωμετρικής και κλασικής και ελληνιστικής εποχής. Στο σημείο αυτό όπου βρισκόμαστε τώρα είναι ο περιφερειακός, ο χειρομετικός περίβολος της Ακροπόλεως της Μυκηναϊκής της αρχαίας Ιδρέας και το συγκεκριμένο αυτό σημείο είναι η πύλη από την οποία εισήρχονται οι άνθρωποι που ανέβαιναν από την παραλία του Βλυχού όπου προσορμίζονταν τα πλοία. Ο χώρος επίσης ήταν ιδανικός για εγκατάσταση, διότι είχε άφθονο νερό, πηγαίο νερό, τόσο από ένα χήμαρο που περνούσε δυτικότερα από αυτό το λόφο, όσο και από ένα φυσικό φρέαρ που υπήρχε στην κορυφή. Και κατά αυτόν τον τρόπο δεν υπήρχε κίνδυνος αναφοδιασμού από τη θάλασσα. Στην ανατολική πλευρά του λόφου της Χόριζας εκτινόταν ένα από τα νεκροταφεία του Μυκηναϊκού παρελθόντος της Ίδρας, όπως εκείνο του Παλαμιδά και της Επισκοπής. Η τάφη είναι λαξευτή στο μαλακό βράχο ή κυβωτιόσχημη. Οι περισσότεροι που είναι συλλημένοι σε παλαιότερες εποχές εκτείνονται μέχρι το σύγχρονο νεκροταφείο του Καμινιού σαν μια αλληγορική σύνδεση του παρελθόντος με το σήμερα. Ο Βλυχός θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει την εικόνα της ιστορίας της Ίδρας. Μία εικόνα η οποία είναι προϊόν αδιαίρετης και πολύπλοκης διάστρωσης όλων των ιστορικών φάσεων. Ωστόσο, ενώ υπάρχει μία πολιτιστική συνέχεια, στο επίπεδο της τεκμηρίωσης των διαφόρων φάσεων με υλικά κατάλοιπα, η εικόνα είναι δυσδιάκριτη, διότι δεν έχει γίνει ανασκαφή και απ' την άλλη υπάρχει έντονη παρέμβαση των νεότερων φάσεων στις παλαιότερες. Το καλοκαίρι του 1999, η αρχαιολόγος της δεύτερης εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, Μαρία Πετριτάκη, με την υποστήριξη του Συλλόγου Οικολόγων, έκαμε για πρώτη φορά οργανωμένη ανασκαφή στην Ίδρα. Βρισκόμαστε στον Παλαμιδά, στην αυλή ενός παλαιού σπιτιού. Αφορμόμενοι από κάποιες επιφανειακές ενδείξεις που είχαμε, ξεκινήσαμε μια μικρής κλίμακας ανασκαφική έρευνα. Ήδη έχουμε εντοπίσει τρεις τάφους της Μυκηναϊκής εποχής, λαξευτούς θαλαμοειδείς, και οι εργασίες μας βρίσκονται σε εξέλιξη. Η συστάδα των τάφων αυτών φαίνεται πως εντάσσεται σε νεκροταφείο της Μυκηναϊκής περίοδου, ευρύτερο νεκροταφείο, και δεν είναι σαφώς μια μεμονωμένη συστάδα. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν από τους ανασκαπτόμενους τάφους. Ο τάφος είχε συλληφθεί και διαταραχθεί. Έχουμε διαπιστώσει τρεις τουλάχιστον νεκρούς. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στην είσοδο του τάφου, εκεί όπου είχαμε την ξερολιθιά, την φραγή του τάφου, έχει αναποτεθεί ένας νεκρός, ο οποίος τοποθετείται στη ρωμαϊκή περίοδο. Αυτό δείχνει ότι ο τάφος επαναχρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο αυτή. Η χρονολόγηση του νεκρού, ο οποίος έχει εναποτεθεί στην είσοδο του τάφου, απορρέει από την κεραμική η οποία συνοδεύει το σκελετικό του υλικό και τοποθετείται στην ιστερορωμαϊκή περίοδο. Βέβαια, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, το σκελετικό υλικό στο εσωτερικό του θαλάμου ενδεχομένως να αποδοθεί σε περισσότερους από δύο νεκρούς. Αυτό θα σημαίνει ότι είχε γίνει ένας παραμερισμός παλαιότερων ταφών προκειμένου ο θάλαμος να δεχθεί μια νέα ταφή. Τα χρόνια που ακολούθησαν τη Μυκηναϊκή ακμή και μέχρι την αρχαϊκή εποχή τον 7ο και 6ο π.Χ. αιώνα είναι χρόνια σκοτεινά για τα νησιά του Αργολικού.
Μια καταθλιπτική ερήμωση χαρακτηρίζει αυτές τις εποχές την Ιδρέα και την Απεροπία, όπως και την ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν υποθέσεις, αφού μέχρι σήμερα δεν έχουμε σοβαρές ενδείξεις ή πληροφορίες. Όμως, περί τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα, ένα απροσδόκητο γεγονός με ιστορική και αρχαιολογική σήμερα τεκμηρίωση επαναφέρει την Ιδρέα στο προσκήνιο. Μερικούς αιώνες μετά την εγκατάλειψή του στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου, ο λόφος της Χόριζας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της ιστορίας του Αργοσαρονικού. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στην αρχαϊκή εποχή, στο δεύτερο μισό του 6ου π.Χ. αιώνα, και τα γεγονότα μας τα περιγράφει ο πατέρας της ιστορίας, ο Ηρόδοτος, στο τρίτο βιβλίο των ιστοριών του. Τα γεγονότα αυτά αφορούν μία σελίδα που μοιάζει σαν παραμύθι. Το 531 π.Χ. ο Πολυκράτης έχει επιβάλει την εξουσία του στη Σάμμο. Είναι ο τύραννος της Σάμμου και ο απόλυτος κυρίαρχος, ο οποίος έρχεται σε σύγκρουση με τους ολιγαρχικούς του νησιού που πριν από αυτόν είχαν τη διακυβέρνηση. Οι ολιγαρχικοί είναι έτοιμοι να κάνουν ένα επαναστατικό κίνημα σε βάρος του. Ο Πολυκράτης όμως κατορθώνει και τους αποκρούει. Οι Σάμοι χάνουν το παιχνίδι και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη Σάμμο αυτοεξόριστη. Πηγαίνουν ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, μαζί και ο φιλόσοφος Πυθαγόρας, στην κάτω Ιταλία, που ιδρύουν μια νέα πόλη, τη Δικαιάρχεια, ενώ οι πιο πτυχοδιώκτες και οι πιο ρυψοκίνδυνοι παίρνουν μερικά πλοία και αρχίζουν μια πειρατική περιπλάνηση στο Αιγαίο. Πρώτος στόχος τους είναι το νησί Σύφνος, που με τα πλούσια μεταλλεία του είχε φήμη πανελλήνια εκείνη την περίοδο και μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να ελκύσει το ενδιαφέρον των πειρατών αυτών των Σαμίων. Πράγματι φτάνουν οι Σάμοι στη Σύφνο και ζητούν εκβιαστικά από τους Σύφνιους να τους παραδώσουν μετάλλευμα αξίας 10 ταλάντων. Οι Σύφνοι αρνούνται και οι Σάμοι επιτίθενται και αντί για μετάλλευμα 10 ταλάντων, αρπάζουν μετάλλευμα αξίας 100 ταλάντων. Με αυτή τη μεγάλη περιουσία στα χέρια τους έρχονται νοτιότερα και αποφασίζουν να βρουν ένα ορμητήριο από το οποίο να επιτίθενται εναντίον των Αιγινητών, διότι οι Σάμοι είχαν παλαιούς λογαριασμούς με τις Αιγινίτες, γιατί και η Αίγινα και η Σάμος ήσαν μεγάλες θαλάσσιες δυνάμεις στο εμπόριο. Ως καλύτερο επιλέγουν το απόκριμνο και βραχώδες νησί της Ίδρας, το οποίο τότε ανήκε στην εξουσία των Ερμιονιτών και αγοράζουν το νησί της Ίδρας από τους Ερμιονίτες. Έρχονται λοιπόν ακριβώς εδώ στη Χόριζα που ήταν η Μυκηναϊκή Ακρόπολης και στείλουν το δικό τους φρούριο, το οποίο πρέπει να το χρονολογήσουμε γύρω στο 526 π.Χ. Από το σημείο αυτό δε αρχίζουν να επιτίθενται εναντίον των πλοίων των Αιγινητών που περνούσαν στα νυχτά πηγαίνοντας και ερχόμενοι προς το νησί της Αίγινας. Οι Αιγινίτες όταν βλέπουν αυτή την κατάσταση αποφασίζουν να απαλλαγούν από αυτούς τους επίφοβους αντιπάλους που είναι δίπλα τους και ωφελούνται της απουσίας του μεγαλύτερου μέρους του στόλου των Σαμίων και κάνουν απόβαση στην ακρογιαλιά του Βλυχού. Οι λίγοι υπερασπιστές του φρουρίου των Σαμίων δεν μπορούν να αντιτάξουν αρκετά ισχυρή άμυνα. Έτσι οι Αιγινίτες καταλαμβάνουν το κάστρο, το καταστρέφουν, σκοτώνουν τους υπερασπιστές του και μετά σηκώνονται και φεύγουν. Όταν επιστρέφει ο στρόλος των Σαμίων και βλέπει αυτή την καταστροφή, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να αντισταθεί εναντίον των αντιπάλων του. Αφού εκχωρούν το νησί της Ίδρας στους Τριζινίους, φεύγουν και πηγαίνουν στην Κρήτη, όπου ιδρύουν την πόλη της Κηδονίας. Τα αρχαιολογικά ευρήματα από τον λόφο της Χόριζας επιβεβαιώνουν το κείμενο του Ηροδότου. Ένα ασημένιο διόβολο της Σάμμου από τα πρώτα που κόπηκαν επί ηγεμονίας του Πολυκράτη. Ένα νόμισμα της Μιλήτου που έφερε μαζί του κάποιος Σάμιος. Ένα νόμισμα της Αίγινας με τη χελώνα στη μία όψη και το μονόγραμμα της πόλης στην άλλη. Χάλκινες αιχμές βελών των Αιγινητών που είχαν στραβώσει χτυπώντας τα βράχια καθώς οι επιτιθέμενοι τόξευαν προς τα τείχη. Άλλες αιχμές βελών, με άγκιστρο στο πλάι,
ανήκαν στα βέλη των Σαμίων υπερασπιστών του φρουρίου της Χόριζας. Στα ευρήματα Γερμανών αρχαιολόγων στο Ηραίο της Σάμου περιλαμβάνεται και ένας χάλκινος μίσχος, από τον οποίο κρέμονται δύο αιχμές βελών, πανομοιότυπες με αυτές που βρέθηκαν στον εξωτερικό περίγυρο του φρουρίου των Σαμίων στην Ύδρα. Έτσι, ο χρόνος διαφύλαξε αρχαιολογικά ευρήματα που επιβεβαιώνουν τον πατέρα της ιστορίας για την περιπέτεια των Σαμίων στην Ύδρα. Αυτό ήταν το τέλος της περιπετίας των Σαμίων την αρχαία Ιδρέα, αλλά ο λόφος της Χόριζας εξακολουθούσε να παίζει ένα στρατηγικό ρόλο, καθώς χρησιμοποιήθηκε και στον Πελοποννησιακό πόλεμο στη σύγκρουση των Αθηναίων με τους Λακεδαιμονίους, αλλά και αργότερα στην αντιπαράθεση των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συγκεκριμένα στη σύγκρουση του Χρεμονιδίου πολέμου μεταξύ των Πτολεμαίων και του Αντιγόνου.